Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι θα μάθουμε. Θα μάθουμε διαφορετικές τεχνικές, μεθόδους από massage, από reflexology. Θα σας δείξω θεραπευτικά φάρμακα που έχουμε στη φύση και πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Όπως κάτι έτσι που είναι το γεράνι και αυτό το βότανο όταν το μυρίζεις. Αναπαίνεις επάνω. Οι ουσίες του είναι για θλίψη, για να σε κάνει να έχεις, να ανεβείς πάνω αν νιώθεις down, αν νιώθεις κούραση. Είναι ένα άρωμα που μόλις το μυρίζεις, ξυπνά όλα τα senses που λέμε στα αγγλικά. So, είμαι σίγουρη να μάθετε και αγγλικές λέξεις και είμαι σίγουρη να μάθω και εγώ περισσότερα ελληνικά. Λοιπόν, so, σήμερα, επειδή δεν έχω πολύ βίντεο, γιατί το δικό μου τηλέφωνο σάζεται σε έχω τούτο που έχει λίγο χρόνο. Έτσι, είπα να σας δείξω κάτι μικρό και να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε με στούντις σειρές. Θα έχουμε καλεσμένους που θα μαϊρεύουμε μαζί, να πάμε μέσα στα σπίτια να δούμε τι μαϊρεύει, αλαβεί και φάει άλλος ο κόσμος. So, ήδη έχω σχεδιασμένα. Ο πρώτος θα είναι στην Αμερική, που θα μας δείξει η Κυριακή, μια που, φίλη μου που μένει εκεί και γυρίσαν και εκείνη στο Βίκε. So, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Σας, όπως σας είπα, να σας μάθω και τεχνικές μεθόδους μασάζ για να φύγουμε το στρες, για να μάθετε πώς να θεραπεύετε τον εαυτό σας. So, έχουμε έναν καλό DIY. So, τι χρειάζομαστε πρώτα. Το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να έχετε μια τσαντούλα, okay? Μια τσαντούλα που μέσα σε αυτό το τσάντα να μπουν όλα τα θεραπευτικά πράγματα που να μάθουμε. Αυτό τσάντα θα είναι, που λέμε στα αγγλικά, your personal medicine bag. Είναι το προσωπικό σου φάρμακο τσάντα, αν ξέρω στα αγγλικά, στο τι θα κάνουμε. Όπως το γεράνι, μάθαμε τώρα τι κάνει αυτό. Γιατί όταν έχεις πολλά στρες και πράγματα, δεν μπορείς να σκεφτείς τι χρειάζεσαι. Όταν βλέπεις τη τσάντα σου, να μπούμε μέσα στη τσάντα εκείνες τις ώρες και να θυμηθούμε τι χρειαζόμαστε για να γινόμαστε καλά. So, μέσα σε όλες τις σειρές να βάζουμε πράγματα μέσα. So, θέλουμε ένα μικρό βιβλίο ή μεγάλο, ό,τι θέλετε, και θα γράψουμε τους μεθόδους που σας δείχνω. Σαν τώρα θα βάλουμε το γεράνι. Γιατί πραγματικά όταν είσαι down δεν μπορείς να θυμηθείς. Και τι ωραίο πράγμα για τη Δευτέρα να μυρίζεις, για να σε κάνει να έχεις καλή εβδομάδα. Σου γράφεις γεράνι και βοηθάει για uplifting, για όλα αυτά που είπαμε. Και έστω εκεί. Και όταν είσαι καλά και ανοίγεις το βιβλίο σου, να θυμηθείς αυτά τα πράγματα. Και θα σε κάνει να πάει να τα κάνεις. So, συστήνω στην αυλή σας, στη βεράντα σας, όπου και να είσαστε. Εγώ είμαι σε διαμέρισμα, να μπορείτε να έχετε τα δικά σας βότανα, να τα κάνετε grow τα δικά σας. Γιατί είναι το πιο ωραίο πράγμα να φκένεις έξω, να κόβεις, να βάλεις το φαΐ, να κάνεις τσάι, να μυρίζεις μόνο. Γιατί είναι το φάρμακο που μας έδωσε ο Θεός, τούτα. So, θα σας δείξω σήμερα για κάτι που ήδη έδειξε λιγάκι πάνω σε ένα άλλο βίντεο στα αγγλικά, αλλά είναι για το αγγούρακι. Το αγγούρακι είναι antioxidant στα αγγλικά λέμε, δηλαδή μας προστατεύει τα κύτταρα μας από πράγματα σαν τοξίνες. Και επίσης είναι πολύ καλό για αφυδάδωση, okay? It's hydrating. Και πάρα πολύ καλό όταν ζεις σε μια χώρα σαν την Κύπρο που έχει πολύ ζέστη. Όταν το αφήκεις μες στο νερό, όλη τη νύχτα, τι γίνεται, το αγγούρακι είναι σαν το ρεύμα, λέμε στα αγγλικά, it's an electrolyte. So, όταν το αφήκεις μες στο νερό, όλο αυτό το νερό έχει ρεύμα μέσα και σου δίνει ενέργεια, πάρα πολύ ενέργεια, σε ξυπνά, πραγματικά το νιώθεις. Επίσης, έχει δύναμη για να μπορείς να αφήσεις τον πόνο. Έχω ασθενή που όταν το έκαμνε κάθε πρωί, έφυγε ο πόνος. So, you know,
δοκιμάστε το και να δείτε πόσο δροσερό είναι. Υπάρχει πολλές βιταμίνες μέσα στο αγγουράκι. Νομίζετε ότι είναι τίποτε, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει βιταμίνη C, έχει μαγνήσιο, ποτάσιο, είναι καλό για την καρδία. Κατεβάζει κάτω το ζαχαρίστο για τη διαβήτη, είναι πολύ καλό. Καλημέρα σας. Είναι πολύ ωραίο. Το καλοκαίρι είμαι συνέχεια. Το καλοκαίρι είμαι έτσι, μες στο τζο πίνω το. So, τι κάνουμε τώρα, γράφουμε έναν